μέρα τι μου κάνετε. Ήρθα πρωί-πρωί στο στούντιο γιατί πρέπει να βγάλω αυτό εδώ τον ήχο επιτέλους. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Πες να το αφήσω κενό γιατί θα προλάβω και να το βάψω προς το βράδυ, θα δούμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω κάτι. Αυτά τα λουλούδια μου τα έφερε η θεία μου από τον κήπο της και δεν έχω ξαναμυρίσει κάτι πιο ωραίο στη ζωή μου. Γιατί τα λουλούδια από τον κήπο μυρίζουν τόσο ωραία και το φυτωρίο μυρίζουν χάλια. Τι πήρες? Τι πήρες? Τι πήρες? Γιατί? Πού πας? Πού πας. Άραξες. Όλα οκ. Okay. Όλα ποπά. Όταν εγώ κάνω συντήρηση, βλέπω αυτό το πράγμα μπροστά μου. Πείτε μου λίγο, τι έχει συμβεί σε αυτό το σκυλί. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Μόλις έκανα τη συντήρησή μου, παιδιά, και έχω ξεχάσει αυτή τη στιγμή το λάπτοπ στο σπίτι και βλέπω από το κινητό μου μουτσινά χρυσή τηλεόραση. Ποιοι βλέπουν αυτό το επικό πράγμα? Δεν τον αντέχω. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους στο να σχολιάζει το οτιδήποτε στη τηλεόραση. Τον λατρεύω. Δεν μπορώ. Πεθαίνω, αλήθεια, πεθαίνω με αυτά που λέει. Αυτό εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έκανα το μαύρο όμπρε που σας είπα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσα να το έχω κάνει και μάτα, αλλά δεν το έκανα. Έχω χρησιμοποιήσει το Semi Art, το Black από Semilac και το 027 Intense Red, γιατί θα με ρωτήσετε. Και βγάζει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Λαλαλα. Ήρθα σπίτι να ετοιμαστώ. Μόλις γύρισε και ο Δημήτρης. Τον δείτε σε λίγο, γιατί τώρα μοντάρει. Όχι μοντάρει, δεν μοντάρει σήμερα. Φτιάχνει τα end cards για το σημερινό vlog μας που θα ανέβει τώρα σε λίγη ώρα. Ο Πάτρικ είναι σε βαθιά κατάθλιψη, γιατί πολύ απλά θα μείνει μόνος του για ένα τετράωρο στο σπίτι και στεναχωριέται. Αλλά μετά θα τον πάμε μάλλον βολτούλα. Όπως βλέπετε, έχει κρυφτεί εκεί πίσω. Κρυφτικές. Και δεν θέλει να βγει κάτω από το γραφείο του Δημήτρη. Σε λυπάμαι. Αλλά δεν μπορώ να σε πάρω μαζί μου εκεί που πάω. Συγγνώμη. Γι' αυτό τα αγαπά τα σκυλιά. Μπορεί να τους φωνάζεις, μπορεί να μην τα παίρνεις μαζί σου και αυτό θα σε γλύψει. Γιατί σε αγαπάει. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Περιμένω πώς και πώς να φτάσω. Τον ήχη μου είναι Δράκουλα, τον λέει ο Δημήτρης. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις σκοτώσει κάποιον. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Φόρεσα και τα μαύρα μου σήμερα, έτσι λίγο να είμαι λίγο dark. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Σοφία. Παιδιά, θα συμβεί. Αυτό εδώ θα συμβεί, θα σας πω, θα σας τα δείξω όλα στο βίντεο αυτό. Τι θα κάνω? Νομίζω ότι αυτή η καρέκλα έχει γεννηθεί για τον Δημήτρη. Δεν είναι αυτή που ήθελες. Έχουμε φτάσει τώρα και έχουμε σχεδιάσει λίγο εδώ που θα είναι ακριβώς το τατουάζ και περιμένω να ετοιμαστεί για να ξεκινήσω. Δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ εδώ ο χώρος μέσα είναι αντιγιά. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα σας τον δείξω, Δημήτρη, μετά λίγο με πλάνα. Θα σας τον δείξουμε γενικά. Τι κοιτάς, Δημήτρη, τι τατουάζ θα κάνεις? Σίγουρα. Εδώ λέω. Α, ωραία. Τι θες να κάνεις ένα τατουάζ? Δεν. Όχι. Μα κοίτα λίγο τι ωραία που είναι. Εγώ είμαι της άποψης ότι είμαστε, ζούμε μία φορά σε αυτή τη ζωή και πρέπει να ζωγραφίσουμε πάνω μας κάτι. Αν έκανα, δεν θα κάνω ποτέ το μοναδικό σύγχρο. Θα έκανα τον Λεκορμπισιέ, τη Ζαχ Χαντίτ και την Όμη Ρουίς στο χέρι μου εδώ πέρα να μπλέκονται. Οπότε μην κάνεις καλύτερα και άσε εμάς να κάνουμε κάτι πιο ωραίο. Και το Πάτρι του Πάτρι του κεφάλι. Ξέρεις και είναι έτοιμο. Έφυγες. Σ' αρέσει. Τέλειο. Το βλέπετε. Το βλέπω και εγώ. Ζωή. Μπορείς να έρθεις για παρέα. Όχι, αλλά σε θέλω εδώ γιατί σε τρας. Ένα πράγμα που αγαπώ στο τζατζίδικα είναι η μυρωδιά τους. Δεν μπορώ αυτό το ντετόλ, την καθαριότητα, το clean που μυρίζουν. Θέλω να μυρίζει έτσι το σπίτι μου. Μπορώ. Της έκανα συναισθηματικό πόλεμο και θα έρθει η ζωή εδώ. Πες να μ' αρέσει και απλά. Υπάρχουν δύο λόγοι που πρέπει να έρθει στο τέλος. Ο ένας είναι η εξαίρετη δουλειά που μου κάνει εδώ πέρα. Και η δεύτερη είναι ότι έχει φωτογραφίες με το Breaking Bad στο μπουκ.
μέρα τώρα, πίσω. Όχι, θέλω να δεις λίγο απέναντί σου. Από εκεί, από εδώ. Εδώ, εδώ. Κοίτα τι έχει σε καδράκια. Τα. Τι κάνει τώρα, τι κάνει. Πώς νιώθεις που κάνεις από την Black Velour, την πιο διάσημη Ελληνίδα? Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Δεν είναι υπέροχο? Εγώ είμαι Μενεγάκη. Εσύ είσαι η Μενεγάκη. Ναι. Έχεις κάτι στήθους. Για γέλα λίγο. Πόσο χρόνο είσαι? Συνέντευξη. Ναι. Φέρομαι για 20. Είσαι πιο μικρός. Και εγώ είμαι 31. Θέλεις πιο μικρή εσύ? Αλήθεια? Ναι, μόνο από αυτή δεν είναι 31. Κάσε! Απλά είναι τρόλ. Δεν είμαι. Είσαι. Σίγουρα μετά από μήνες θα επεκταθεί αυτό. Το πρώτο κανονικό του. Έλα, στα μάτια κανονικό. Να κάνεις κόπερ. Η ζωή κάνει ερωτική εξομολόγηση στο Μαραβέγια. Δεν τον θέλει πια, λέει. Μόλις τελειώσαμε, παιδιά, εδώ πέθανα, η αλήθεια είναι, αλλά άξιζε τον πόνο. Συνεχίζει μόνη της στο Μαραβέγια. Δεν τον θέλω πια. Ζωή κάπου λίγο έλεος, έτσι, βλογκάρω εδώ πέρα. Δεν θέλω άλλο, κύριε Κωστή. Να πάτε στην κυρία Τόνια. Στην κυρία Τόνια να πάτε, κύριε Κωστή, λυπάμαι. Ο Δημήτρης μπαίνει στον ΟΠΑΠ. Ψάχνουμε τώρα κάπου να πάμε να φάμε μπέργκερ και δεν έχουμε ιδέα από Χαλάνδρη. Εγώ έχω να έρθω πάρα πολλά χρόνια. Εγώ μένω στο Χαλάνδρη, αλλά επειδή δεν βγαίνω μόνη μου, πηγαίνει η σοφέρ μου. Δεν ξέρω. Ψωμί και αλάτι, τι σας λέει. Ψωμί και αλάτι. Η Σοφία είναι απάλευτη σήμερα. Έχει πατήσει την κασέτα μουρμούρα. Και ρωτάμε και μουρμούρα. Κατά λάθος. Στο τατουάζ. Τι πρωτότυπο για σένα. Σε παρακαλώ, μην ξαναμιλήσεις ποτέ έτσι. Αντεγάμισου. Στενοχωρεύομαι. Και όταν στενοχωρεύομαι, είμαι σε ένα στενό χώρο, χορεύω και ρεύομαι. Πάλι τα μοντάρω και τα κόβω, δεν αντέχω. Γιατί να το κόψω, αυτό ήταν αστείο. Εντάξει, θα το αφήσω. Επειδή... Φτάσαμε! El taco bueno! El taco bueno! Πάμε πίσω κήπο. Τι κήπο, μόρι, μέσα στο... Όχι, πάμε κήπο πίσω. Μέσα στο κρύο. Να δεις. Στο κλειστό. Και είναι κλειστό, λέει. Ναι, η Σοφία μας τρώει. Όχι, παιδιά, ανοιχτό είναι. Μην με φρικάρετε αυτή τη στιγμή. Πεινάω πάρα πολύ. Έτσι ήταν. Να το, ανοιχτό είναι. Φτάσαμε. Έχει έρθει το πρώτο πιάτο. Η Σοφία έχει πέσει με τα μούτρα. Σαλάτα. Και ο Δημήτρης. Εγώ τρώω αυτό. Γεια σου, Αντίο. Ζωή! Μόλις γυρίσαμε, βασικά εγώ γύρισα, ήρθα λίγο στο στούντιο γιατί έχουμε μοντάζ με τον Δημήτρη και ο Δημήτρης πάει να πάρει τον Πάτρικ για να τον φέρει εδώ. Μην είναι κι αυτός μόνος του, κρίμα είναι. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω κάνει το τουάζ. Εδώ πέρα, η αλήθεια είναι ότι πέθανα στον πόνο γιατί ήταν κοντά στο κόκαλο εδώ πέρα. Πραγματικά απορώ αυτοί που κάνουν εδώ το τουάζ πώς την παλεύουν, γιατί εγώ είμαι πολύ ανεκτική στον πόνο του τατουάζ, δηλαδή δεν βγάζω κιχ. Αλλά εκεί πέρα ήμουν σε φάση. Ναι, τελείωνε. Έπαιρνε βαθιές αναπνοές. Εννοείται όλα τα Facebook, Instagram κτλ. Και του TAM και του Dark Side σας τα έχω από κάτω γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά όσο έχω ψάξει και έχω δει τις δουλειές τους. Ο TAM ήταν πολύ ήρεμος άνθρωπος. Ήταν ένας έτσι. Σου προκαλούσε λίγο. Ρε παιδί μου, χαλάρωση. Κάποια στιγμή, όπως είπα και πριν, όταν μου κάνε εδώ πέρα αυτό εδώ το κομμάτι, ήθελα να κοιμηθώ γιατί ήμουνα έτσι χαλαρά με τη μουσικούλα μου, με όλα. Οπότε ήταν πολύ ωραία εμπειρία ξανά. Νομίζω ότι τα τατουάζ δεν θα τα σταματήσω ποτέ στη ζωή μου γιατί τα λατρεύω. Εδώ πέρα να σας δείξω λίγο και αυτό εδώ, που ενώνεται με αυτό, που ήταν το παλιό μου. Απλά τώρα κλείστηκε και το έχω κάνει και εδώ. Το άλλο θα σας το δείξω λογικά αύριο λίγο πιο καθαρά. Αυτά, περιμένω όπως σας είπα το Δημήτρη, να κάνουμε μοντάζ γιατί έχουμε αρκετή δουλειά. Και να κοιμηθούμε επιτέλους κάποια στιγμή όταν φύγουμε από αυτό το στούντιο. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας!